εδώ, στο σπίτι της κυρίας Κατερίνας Καούρη, ετοιμάσαμε την παραδοσιακή καταφιώτικη μπουμπότα. Έτσι. Ναι. Εγώ είδα όλο το σκηνικό εδώ πέρα. Πώς φάνηκε ότι είστε πολύ έμπειροι, ότι δεν κάνετε μπουμπότα για πρώτη φορά οπωσδήποτε, δεν μπερδευτήκατε καθόλου. Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια μαγείρας. Έτσι. Αλλά και βοηθός όμως, έτσι δεν είναι. Σαΐνι. Έχει βοηθήσει και άλλες φορές, δεν είναι. Μπράβο. Κυρία Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι το ευχαριστώ που λέω εγώ θα το πούν και πολλοί άλλοι που θα δουν το βίντεο αυτό και θα κάνουν και οι ίδιοι την ίδια συνταγή. Οπότε προβλέπουν να τρώνε όλοι μπομπότα ένα διάστημα. Είναι ωραία και είναι για να τη φάση είναι και υγιεινή. Έτσι. Δεν είναι μόνο νόστιμη. Δηλαδή, όπως έχει ζάχαρο, ξέρω εγώ, χοληστερίνη και αυτά. Μπράβο. Βοηθάει έτσι. Αυτό βοηθάει. Μπράβο. Και είναι και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που πέρασα κοντά σα. Είναι η πρώτη συνταγή που κάνουμε, να δούμε τι θα ακολουθήσει μετά. Και πε μα, τι νοσ ιδέα ήταν αυτέ οι συνταγέ που θα μπουν στο διαδίκτυο, στην καμέρα. Τι νοσ ήταν η ιδέα. Αυτό είναι μια προσπάθεια του συλλόγου τη ΜΕΚ για εξωστρέφεια και για να μα γνωρίσει ο κόσμο γενικά. Τα ήθη μα, τι μαγειρικέ μα. Αυτά. Το καινούριο. Διοικητικό συμβούλιο. Αποφάσισε λοιπόν να βγάλει διάφορες συνταγές προς τα έξω. Για να τα μάθει ο κόσμος, γιατί έχουμε τυπικές παραδοσιακές καταφιώτικες συνταγές και να τις γνωρίσει ο κόσμος. Δηλαδή να περιμένουν κι άλλες, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Έχετε και συνέχεια. Κοιτάτε λοιπόν η μπομπότα μας. Αυτή εδώ είναι. Αυτή είναι η μπομπότα. Τώρα έτσι θα την βάλουμε στο φούρνο. Κυρία Κατερίνα, πριν βάλουμε την μπομπότα στο φούρνο, πείτε μας μια φορά ακόμα, αν θυμάστε τα υλικά που βάλαμε, τι σειρά που τα βάλαμε. Είπαμε τρία αυγά. Τρία αυγά. Ένα ποτήρι λάδι. Σπορέλαιο. Σπορέλαιο. Ένα ποτήρι νερό. Ένα ποτήρι γιαούρτι. Αυτά είναι όλα σε ίσα. Το γιαούρτι έχει στραγγιστό. Όχι στραγγιστό. Πρόβιο, απλό γιαούρτι. Κατσικίσιο, πρόβιο, ελαφρά. Ό,τι να είναι. Όποιος θέλει να το κάνει πιο ελαφρύ, βάζει και το ελαφρύ. Μόνο να μην είναι το στραγγιστό. Θα γίνει σφιχτό μετά. Ναι, θα γίνει πάρα πολύ σφιχτό. Να μην είναι στραγγιστό. Αν είναι πρόβιο δηλαδή ή κατσικίσιο δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αρκεί να είναι απλό γιαούρτι, όχι στραγγιστό. Και μετά τα υπόλοιπα. Ένα λιμόνι. Δηλαδή, ένα ποτήρι νερό. Αυτά είναι όλα σε ίσα. Ναι, ναι. Μισό κιλό λίγο λιγότερο τυρί. Φέτα. Ναι. Ό,τι να είναι φέτα. Το κόβουμε, το κάνουμε θρύψαλα. Το ρίχνουμε μέσα. Λίγο αλάτι. Ναι. Και αλεύρι βάζουμε το καλαμποκίσιο, το αλεύρι και βάζουμε και άσπρο για όλες τις χρήσεις. Και τη σόδα που πρέπει να δείχνουμε αυτό. Βάζουμε το μπέκιν με μισό λεμόνι, χυμό μισό λεμονιού, βάζουμε το μπέκιν, βάζουμε και σόδα, ένα κουταλάκι μικρό σόδα, θα ανακατεύουμε μέσα το λεμόνι για να φουσκώσει, το ρίχνουμε μέσα, θα ανακατεύουμε, το ξεπλένουμε με λίγο νερό να φύγει ο γιατί αφρός μέσα και μετά ρίχνουμε το αλεύρι. Ρίχνουμε το καλαμποκίσιο πρώτα και μετά ρίχνουμε και το γίνεται πιο αφράτη. Και μετά τη βάζουμε στο φούρνο και περιμένουμε να γίνει, έτσι δεν είναι. Περιμένουμε να γίνει για να φάμε. Να ρωτήσω κάτι, τώρα που περιμένουμε έτσι κάνουμε ζημιά. Όχι, δηλαδή, όχι δεν είναι. Πόση ώρα μπορεί να μείνει εκτός φούρνου έτσι. Δεν πρέπει να μείνει πολύ. Δεν πρέπει να μείνει, δεν πρέπει να μείνει πολύ. Γιατί τώρα είναι φουσκωμένη το μπέκιν και η σόδα μέσα, να μην τα αφήσουμε και καθίσει. Άμα τα αφήσουμε και καθίσει, δεν θα φουσκώσει και θα γίνει σαν τσιμέντο. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ο φούρνος μας είναι έτοιμος. Ναι, ο φούρνος είναι έτοιμος. Για να το βάλουμε λοιπόν στη θέση του εκεί πέρα. Πάμε λοιπόν στο φούρνο. Είπαμε στους πόσους βαθμούς είπαμε? Στη μέση στους 200 βαθμούς. Στη μέση στους 200 βαθμούς πάνω κάτω θέρμανση. Όχι, εγώ το κάνω στον αέρα. Α, με αέρα το κάνω. Εγώ το κάνω στον αέρα. Αν κάποιος δεν έχει αέρα θα βάλει πάνω κάτω, έτσι. Πάνω κάτω, ναι. Για να ψηθεί ομοιόμορφα. Και είπαμε πόση ώρα κάνουμε για το παραλάβουμε. Μισή ώρα, 35 λεπτά αναλόγως. Από πού θα αυτό πώς το... Φαίνεται, αρχίζει να κοκκινίζει, αρχίζει έτσι να παίρνει ένα ωραίο χρώμα. Η μπομπότα, άμα δούμε ότι παίρνει ωραίο χρώμα, την κλείνουμε μετά από 30-35 λεπτά, βλέπουμε πώς παίρνει το χρώμα και το σβήνουμε. Τα αφήνουμε λίγο μέσα για να... δεν τη βγάζουμε αμέσως την μπομπότα. Σωστά. Πάντα λίγο να μείνει μέσα. Ας όλα τα φαγητά. Να, για να... Και αυτό. Μάλιστα. Τρώγεται ζεστή ή παγωμένη ή πώς? Όπως θέλεις την τρως. Δεν έχει καμιά. Και ζεστή, ζεστή είναι πιο νόστιμη. Αλλά και παγωμένη τρώγεται... Στο φούρνο πώς... στο φούρνο, στο ψυγείο πόσο καιρό μπορεί να μείνει? Μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μένει στο ψυγείο. Μπορούμε να τη ζεστάνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων να θέλουμε αλλιώ. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν μπορούμε να τη φάμε και ζεστή και παγωμένη όπως θέλουμε. Όπως θέλει, όπως έχει όρεξη ο καθένας μπορεί να τη φάει.
Λοιπόν, όπως και πρέπει φάση είναι πενταρμένη. Σωστά. Και κλείνοντας λοιπόν, πείτε μας ακόμα μια φορά τι μας ετοιμάσατε. Ετοίμασα την πομπότα την καταφιώτικη. Κυρία Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και την κυρία Θανασία. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ να είστε καλά. Να είστε πάντα έτσι χαμογελαστές και καλά μαγειρέματα. Και ίσως να σας δούμε και σε κάτι άλλο. Θα μας δείτε. Στο μέλλον, έτσι. Να είμαστε καλά, θα μας δείτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό φάγωτι λοιπόν. Τώρα δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Να περιμένουμε μισή ώρα και θα φάμε την πομπότα. Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Το φαγητό είναι αυτό, είπαμε. Είναι η μπομπότα η καταφιώτικη. Έτοιμη λοιπόν η μπομπότα. Έτοιμη για φαγητό. Μπράβο. Πόση ώρα έκανε να ψηθεί η μπομπότα? Μισή ώρα αναλόγως με το φούρνο. Μισή ώρα 35 λεπτά αναλόγως το φούρνο που έχει ο καθένας. Σήμερα περιμέναμε 35 λεπτά λοιπόν. Βεβαίως. Από τη στιγμή που βάλαμε την μπομπότα στο φούρνο και να τη. Και τώρα είναι έτοιμη για να τη δούμε λοιπόν από κοντά. Έτοιμη για φαγητό. Σε λίγο θα τη δοκιμάσουμε κιόλας. Πιστεύω θα είναι πολύ νόστιμη. Κυρία Κατερίνα, για να τη βγάλουμε τώρα λοιπόν να δούμε. Να τη βγάλουμε. Για να τη δω λίγο μέσα όπως είναι έτσι, μισό λεπτό λίγο. Ωραίο το χρώμα της. Ροδοκοκκινισμένη. Ωραία. Κάτι λοιπόν. Ωραία. Έτοιμη λοιπόν, αχνιστή φαίνεται και πώς αχνίζει. Γεια σας δω κύριε Κατερίνη στα παραδοσιακά, στα καταφυγιώτη εγκαντημένη εδώ. Μπράβο, έτσι μπράβο. Με την μπομπότα μαζί έτσι. Με την μπομπότα μαζί, πάλι μαζί. Μπομπότα, καταφυγιώτικη με καταφυγιώτικη φορεσιά. Με καταφυγιώτικη μπράβο. Φορεσιά. Πολύ ωραία. Καλό φάγωτι λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μόλις τη βγάλαμε λοιπόν την μπομπότα από το φούρνο, θα την αφήσουμε λίγα λεπτά να παγώσει λίγο και τώρα η κυρία Κατερίνα είναι έτοιμη να την κόψει, να τη δοκιμάσουμε κιόλας γιατί δεν γίνεται. Βεβαίως, βεβαίως. Να βλέπουμε το μαγείρεμα και να μην δοκιμάζουμε. Από ό,τι φαίνεται όμως έχει πολύ ωραίο χρώμα. Να δούμε τι κάναμε. Πολύ ωραίο το χρώμα της. Μπράβο, καλοψημένη φαίνεται. Λοιπόν, για να την κόψουμε κιόλας. Βεβαίως. Τα κομμάτια μπορούμε να κάνουμε είναι όσο. Έτσι. Ναι. Για να το πάρουμε κοντινό. Έτσι, πιο κοντινά. Σε τετράγωνο ή σε ρόμπο το κάνετε. Τετράγωνο θα το κάνουμε. Ρόμπος, έτσι. Είναι και το ταψί που... που ταιριάζει για τετράγωνα. Ναι. Την κόβετε όλη και τη βάζετε μετά. Δεν χρειάζεται να την αφήσετε έτσι στο ταψί. Ή δεν κάνει να μείνει στο ταψί. Πρέπει να κοπεί. Όχι, δεν αμέσως. Όχι, θα κοπεί για να, για να φάμε. Μπορούμε να κόψουμε δύο κομμάτια που θα φάμε και τα άλλα τα αφήσουμε χωρίς να τα κόψουμε. Αυτό θέλω να πω. Ή πρέπει να κοπούν. Αφού την κόβουμε και δεν παθαίνει τίποτα. Και οπότε την κόψουμε, δεν παθαίνει τίποτα. Την κόβεις όλη και μετά όποιος έρχεται παίρνει και τρώει. Για να βγάλουμε ένα κομμάτι λοιπόν να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε. Δούμε, λοιπόν. Να. Καθίστε σταθερό εκεί πέρα. Όχι, δεν πειράζει. Θα κλείσω το χέρι σας λίγο. Ωραία, φαίνεται και το κομμάτι του τυρί μέσα. Έτσι, αυτό είναι το ωραίο που πρέπει να φαίνεται το τυρί. Άμα το χτυπήσουμε ψηλά, δεν θα φαίνεται. Λοιπόν, να τη δοκιμάσει πρώτα η νοικοκυρά. Όχι, θα δώσουμε σένα πρώτα. αυτό είναι για σένα. Εγώ θα τη δοκιμάσω. Για να μας πείτε εσείς τη γνώμη σας, για να δοκιμάσετε πρώτα εσείς. Σε σύγκριση με άλλες που κάνατε. Ωραία, το ίδιο. Πολύ ωραία. Το ίδιο πολύ ωραία. Για να δω, σε τι λες. Κατανόστιμη, όπως πάντα, όπως κάθε φορά. Όπως κάθε φορά, έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι φαίνεται και να φαίνεται και το τυρί. Γι' αυτό το κάνουμε κομμάτια το τυρί, για να φαίνεται. Ωραία, μπράβο. Καλό φάγονται λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να η κυρία Κατερίνα λοιπόν μου έδωσε να δοκιμάσω. Για να δούμε λοιπόν. Να δοκιμάσω κι εγώ. Είναι νόστιμη. Πολύ. Θα μας πεις τη γνώμη σου.
Θα μας πεις τη γνώμη σου. Θα την πω. Ναι. Χάνεται που δεν είσαι εδώ. Όποιος θέλει να περάσει. Πολύ ωραία. Εγώ θα φάω και εδώ για τα κομμάτια πάνω. Σίγουρα, εγώ γι' αυτό τα έβαλα, για να τα φας. Καλό, φάγονται. Λοιπόν, ήταν πολύ νόστιμη. Είναι μάλλον πολύ νόστιμη η Μποπότα. Ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε στο σπίτι σας για την πρώτη παραδοσιακή συνταγή. Καταφιώτικη. Η πρώτη καταφιώτικη. Καταφιώτικη, καταφυγιώτικη, όπως το ίδιο είναι. Είναι είστε γεροί για τα επόμενα 50-60 χρόνια ακόμα να ετοιμάζετε τέτοιες ωραίες. Όχι, είστε γεροί. Να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλους. Να είστε καλά, γεια σας. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ χωρίς να είμαι καλά. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παστολή. Να είστε καλά.